Γεια σας. Ονομάζομαι Ειρήνη Μαρία Ταμπάκη και στα πλαίσια του μαθήματος Λειτουργικά Συστήματα που διδάσκει ο κύριος Μινάς Ζασιγέννης στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, έχω μαγνητοσκοπήσει υπό την επίβλεψη και έγκριση του διδάσκοντα το συγκεκριμένο βίντεο επίλυσης. Το έργο αυτό σκοπεύει να βοηθήσει τους φοιτητές που παρακολουθούν το συγκεκριμένο μάθημα. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στην επίλυση του 10ου εργαστηριακού φυλαδίου. Σκοπός της άσκησης είναι η επικοινωνία διεργασιών με ουρές μηνυμάτων, η επικοινωνία διεργασιών με κοινή μνήμη, η επικοινωνία διεργασιών με απεικόνηση αρχείου στη μνήμη και τέλος ο προσομοιωτής διεργασιών SOSIM. Τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα παρέχουν ποικίλες τεχνικές για τη διεργασιακή επικοινωνία. Μία από αυτές είναι η επικοινωνία με ουρές μηνυμάτων. Συγκεκριμένα, μία διεργασία δημιουργεί ή συνδέεται σε ένα γραμματοκιβώτιο και στη συνέχεια στέλνει και λαμβάνει μηνύματα από αυτό. Η συνάρτηση δημιουργίας ή πρόσβασης γραμματοκιβωτίου σε περίπτωση επιτυχούς εκτέλεσης επιστρέφει έναν μοναδικό θετικό κλειδί ουράς. Διαφορετικά επιστρέφει μείον 1. Οι παράμετροι που δέχεται αυτή η συνάρτηση είναι η key και η message flag, τύπου key-t και int αντίστοιχα. Η κλίση της συνάρτησης θα αποτύχει εάν το σύστημα δεν έχει αρκετή μνήμη για τη νέα δομή δεδομένων ή σε περίπτωση που ο μέγιστος αριθμός ουρών μηνυμάτων έχει ξεπεράσει το ανώτατο όριο. Η συνάρτηση αποστολής μηνυμάτων επιστρέφει την τιμή 0 εάν εκτελεστεί επιτυχώς. Σε διαφορετική περίπτωση επιστρέφει μείον 1. Δέχεται συνολικά 4 παραμέτρους. Την message ID, την message P, την message size και την message flag. Η κλίση της συνάρτησης θα αποτύχει εάν η ουρά μηνυμάτων έχει αφαιρεθεί και δεύτερον, σε περίπτωση που η κληθήσα διεργασία γράψει στην ουρά μηνυμάτων. Σε περίπτωση επιτυχούς εκτέλεσης, η συνάρτηση λήψης μηνυμάτων επιστρέφει τον αριθμό των bytes που ορίστηκαν στο πεδίο mText, την δομή δηλαδή όπου δείχνει το message p. Διαφορετικά, επιστρέφει τη τιμή μείον 1. Οι παράμετροι οι οποίες δέχεται η συνάρτηση είναι η message id, message p, message size, message type και message flag. Η κλίση της συνάρτησης θα αποτύχει για τους ίδιους λόγους που μπορεί να αποτύχει η συνάρτηση Message Send. Πριν την κλίση αποστολής μηνύματος, πρέπει να οριστεί ένα struct, στο οποίο ορίζονται δύο στοιχεία. Ο τύπος του μηνύματος που ακολουθεί ως long και το κυρίο σώμα του μηνύματος ως char. Αρχικά, θα πρέπει να αποκτήσουμε πρόσβαση σε ένα γραμματοκιβώτιο με τη συνάρτηση Message Get. Με τη συνάρτηση αυτή επιστρέφεται ο προσδιοριστής του γραμματικού κυβωτίου, τον οποίο χρησιμοποιούμε για να διαβάσουμε ή να γράψουμε μηνύματα. Η πρώτη παράμετρος είναι ένας ακέραιος αριθμός, που χρησιμοποιείται για το γραμματοκιβώτιο, ενώ η δεύτερη παράμετρος είναι ένας ακέραιος αριθμός, όπου τοποθετείται με συμβολικό τρόπο το δικαίωμα πρόσβασης και επιπρόσθετες επιλογές, όπως για παράδειγμα το IPC Create, το οποίο δημιουργεί ένα γραμματοκιβώτιο με το συγκεκριμένο κλειδί ή αν υπάρχει συνδέεται σε αυτό. Συνήθως δημιουργείται το γραμματοκιβώτιο με τα δικαιώματα 0666. Στο εργαστηριακό αυτό φυλάδιο μας ζητείται να υλοποιήσουμε στο πρώτο πρόγραμμα έναν client και έναν server. Αυτά ως διεργασία θα στέλνουν και θα λαμβάνουν μηνύματα μέσα των ουρών του λειτουργικού συστήματος. Βλέπετε λοιπόν στην οθόνη σας να υλοποιείτε το πρόγραμμα του client. Αυτό ορίζει το struct όπως αναλύθηκε προηγουμένως και καλεί την message get. Με πρώτη παράμετρο την makey και δεύτερη παράμετρο το 0666. Αποθηκεύεται η τιμή που επιστρέφεται από τη message get στο identifier και ελέγχεται εάν έχει δημιουργηθεί το μήνυμά μας με επιτυχία ή όχι και εκτυπώνεται το κατάλληλο μήνυμα. Έπειτα, τοποθετείται στο send buffer mType μία τιμή long που δείχνει τον τύπο του μηνύματος. Εδώ ένα. Ακολουθεί μία for. Μέσα στην for
ζητείτε από τον χρήστη να πληκτρολογήσει μια πρόταση. Η πρόταση τοποθετείται στο Send Buffer mText. Με την strlen καταμετράτε ο αριθμός των bytes του struct και αναγράφεται στην οθόνη. Έπειτα καλείται η message send η οποία στέλνει το Send Buffer. Ελέγχεται η τιμή επιστροφής της message send για να διαπιστωθεί αν στάλθηκε με επιτυχία ή όχι. Ο αριθμός επαναλήψεων της for είναι 3 φορές ακριβώς. Κάνουμε compile το πρόγραμμα του client. Το τρέχουμε. Θα δούμε ότι μας ζητείται να πληκτρολογήσουμε ένα κείμενο. Δίνουμε το κείμενο που επιθυμούμε και επειδή εγώ δεν θέλω να πληκτρολογήσω ξανά κείμενο, πατάω Ctrl-C. Προχωράμε στον κώδικα του σερβερ. Στον σερβερ θα ορίζεται πάλι το κατάλληλο struct για τις ουρές μηνυμάτων, που είναι όμοιο με αυτό που δημιουργήσαμε στο client. Έπειτα δίνουμε στο key τον αριθμό του μητρώου μας. Κάνουμε κλίση της message get για να δημιουργήσουμε ένα γραμματοκιβώτιο. Δίνουμε την παράμετρο IPC create για να δημιουργηθεί το γραμματοκιβώτιο και τα δικαιώματα που είναι 0666. Την τιμή επιστροφής της συνάρτησης την αποθηκεύουμε στον identifier και ελέγχουμε κατά πόσον δημιουργήθηκε το mailbox με επιτυχία ή όχι. Εκτυπώνεται κατάλληλο μήνυμα. Ακολουθεί και πάλι μία for 3 επαναλήψεων. Θα γίνεται sleep με τιμή 1. Έπειτα θα ελέγχεται αν έχει τοποθετηθεί κάποιο μήνυμα στην ουρά με την συνάρτηση λήψης μηνύματος message receive. Αν δεν υπάρχει κάποιο μήνυμα, τότε εμφανίζεται το μήνυμα no message sleeping. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν υπάρχει δηλαδή το μήνυμα, τότε εκτυπώνεται new message και δίπλα το μήνυμα. Μετά από 3 επαναλήψεις, καταστρέφεται το χρηματοκιβώτιο με τη χρήση της εντολής message CTL και τις παραμέτρους identifier, IPC, RMID και το struct. Κάνουμε compile το πρόγραμμα του server. Τρέχουμε το εκτελέσιμο αρχείο που δημιουργήσαμε. Όπως φαίνεται στην οθόνη, εμφανίζονται όλα τα μηνύματα τα οποία έχει δώσει ο χρήστης κατά την εκτέλεση του προγράμματος σε ένα client προηγουμένως. Ας δούμε τώρα μερικές ακόμα συναρτήσεις. Πρώτη είναι η chmget. Αυτή σε περίπτωση επιτυχούς εκτέλεσης επιστρέφει έναν θετικό ακέραιο αναγνωριστικό αριθμό. Διαφορετικά επιστρέφει την τιμή -1. Δέχεται 3 παραμέτρους. Την key, την size και την flag. Η κλίση της συνάρτησης θα αποτύχει εάν έχει ξεπεραστεί ο μέγιστος αριθμός ανοιχτών αρχείων στο σύστημα ή εάν ο χρήστης δεν έχει το δικαίωμα να εισέλθει στην κοινή μνήμη των segment. Σε περίπτωση επιτυχούς εκτέλεσης, η chmat επιστρέφει τη διεύθυνση στην οποία αποδόθηκε το τμήμα. Σε αντίθετη περίπτωση, επιστρέφει -1. Δέχεται και αυτή 3 παραμέτρους. Η πρώτη είναι η SHMID, η address και η flag. Η κλίση της συνάρτησης θα αποτύχει εάν δεν μπορεί να δεσμευθεί μνήμη για τον περιγραφέα των σελίδων τραπεζιών ή σε περίπτωση που η κληθήσα διεργασία δεν έχει τα απαραίτητα δικαιώματα για τον δηλωθέν τύπο. Τέλος, η συνάρτηση CHMDT επιστρέφει 0 στην επιτυχία
και μείον 1 στην αποτυχία. Δέχεται μία παράμετρο, την άντρες, ενώ η κλίση της συνάρτησης θα αποτύχει, εάν δεν υπάρχει δηλωμένη κοινή μνήμη στη διεύθυνση που έχει ως όρισμα και εάν το ανωτέρω όρισμα δεν είναι ευθυγραμμισμένο με το όριο της σελίδας. Συνεχίζουμε την επίλυση του 10ου εργαστηριακού φυλαδίου με το πρόγραμμα 2, στο οποίο θα δημιουργήσουμε άλλον έναν client και έναν server, τα οποία ως διεργασίες θα χρησιμοποιούν μια κοινή μνήμη για τη διεργασιακή τους επικοινωνία. Πιο συγκεκριμένα. Αρχικά, στον client ορίζεται το κλειδί με το OIM σας. Το δικό μου είναι 631. Έπειτα, καλείται η συνάρτηση SHMGET. Η πρώτη παράμετρος που δέχεται αυτή είναι το κλειδί, η δεύτερη είναι το μέγεθος, ενώ η τρίτη είναι τα δικαιώματα. Εάν η κλίση της συνάρτησης δεν γίνει με επιτυχία, εκτυπώνεται κατάλληλο μήνυμα. Έπειτα, καλείται η CHMAT και εμφανίζει κατάλληλο μήνυμα. Πρέπει να προσέξουμε ότι η πρώτη παράμετρος που δέχεται η συνάρτηση CHMAT είναι το identifier, δηλαδή το αποτέλεσμα, ότι δηλαδή επιστρέφει η συνάρτηση CHMGET που καλέσαμε προηγουμένως. Τέλος, ζητάτε από τον χρήστη να πληκτρολογήσει ένα μήνυμα. Μόλις ο χρήστης πληκτρολογήσει ένα μήνυμα, τότε τοποθετείται η πρόταση αυτή από την διεύθυνση μνήμης που βρισκόμαστε σε μία θέση συν, για να μην τροποποιηθεί η διεύθυνση 0. Μόλις γραφτεί, θα τροποποιείται το περιεχόμενο της διεύθυνσης 0 με το να διαβαστεί και να αυξηθεί κατά 1, δηλαδή να τροποποιηθεί το περιεχόμενο της μνήμης που δείχνει η διεύθυνση 0. Τρέχουμε το πρόγραμμά μας. Βλέπουμε ότι πράγματι μας ζητείται να πληκτρολογήσουμε ένα μήνυμα και μόλις το πληκτρολογήσουμε, το πρόγραμμά μας τερματίζεται. Συνεχίζουμε με τον σερβερ. Εδώ ορίζουμε ένα κλειδί με το AM μας, όπως ακριβώς και στον client. Έπειτα, με την χρήση της CHMGET, δημιουργούμε μια κοινή περιοχή μνήμης με παράμετρο την IPCCreate 0666 και μέγεθος τουλάχιστον 50 bytes. Εμφανίζεται μήνυμα επιτυχίας ή αποτυχίας ανάλογα με την τιμή που επιστρέφει η συνάρτησή μας. Έπειτα, καλείται η συνάρτηση CHMAT, όπως ακριβώς κάναμε και στον client. Εφόσον λοιπόν έχει γίνει σωστά η κλίση της συνάρτησης CHMAT, δηλαδή μας επιστρέφει τιμή επιτυχίας, τότε γράφει ο σερβερ μια αριθμητική τιμή στη διεύθυνση 0 της κοινής μνήμης και το ονοματεπώνυμό μας. Θα διαβάζει συνεχώς τη διεύθυνση 0 σε έναν βρόχο while με μια εντολή slip 1, μέχρι να τροποποιηθεί η τιμή στη διεύθυνση 0. Όταν τροποποιηθεί, θα εκτυπώνεται το μήνυμα που έχει τοποθετηθεί στην κοινή μνήμη. Έπειτα, θα αποπροσαρτάται από την κοινή μνήμη και θα καταστρέφει την κοινή μνήμη. Αυτά γίνονται με τη χρήση της συνάρτησης CHMCTL. Οι παράμετροι που δέχεται αυτή η συνάρτηση είναι ο Identifier, ο IPCRMID και το Null. Τρέχοντας το πρόγραμμά μας, θα δούμε ότι λειτουργεί σωστά. Ένας ακόμα δημοφιλής τρόπος διεργασιακής επικοινωνίας είναι η απεικόνηση αρχείου ή γενικότερα μιας οποιασδήποτε περιοχής που μπορεί να επιτρέπει πρόσβαση επίπεδου μπλοκ στη μνήμη, όπως είναι ένας δίσκος ή μια τμηματοποίηση. Για να λειτουργήσει αυτή η τεχνική, απαιτείται πρώτα να ανοιχτεί η συσκευή ή το αρχείο με Open και στη συνέχεια να γίνει κλίση της Nmap με τις κατάλληλες παραμέτρους. Όσον αφορά την Nmap, αν η εκτέλεση της συνάρτησης είναι επιτυχής, τότε η συνάρτηση επιστρέφει έναν δείκτη με την περιοχή η οποία έχει απεικονιστεί. Σε αντίθετη περίπτωση, επιστρέφει την τιμή Map Failed. Οι παράμετροι που δέχεται η συνάρτηση είναι η Address, η Length, η Prod, η Flags, η FD και η Offset. Η κλίση της συνάρτησης θα αποτύχει εάν το αρχείο είναι κλειδωμένο
και δεύτερον, εάν η παράμετρος length είναι 0. Η συνάρτηση open επιστρέφει έναν θετικό ακέραιο αριθμό αν εκτελεστεί επιτυχώς, ενώ διαφορετικά επιστρέφει μείον 1. Οι παράμετροι που δέχεται η συγκεκριμένη συνάρτηση είναι η path και οι flags, αλλά και άλλες. Θα αποτύχει εάν το όνομα της διαδρομής αποτελεί συμβολική σύνδεση ή εάν πρόκειται για κατάλογο. Με την εντολή DD μπορούμε να δημιουργήσουμε στο temp ένα αρχείο με το όνομα του AM σας. Το μέγεθος του αρχείου θα είναι 30 bytes και οι αρχικές τιμές 0. Για να γίνει αυτό θα χρησιμοποιήσουμε την παράμετρο if ίσον με /dev/0. Δηλαδή είσοδος από τη συσκευή που δίνει 0 και έξοδο off iso /temp/ και το AM. Άρα η πλήρης εντολή θα είναι αυτή που εμφανίζεται στην οθόνη σας. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με την επίλυση του τρίτου προγράμματος του εργαστηριακού φυλλαδίου, στο οποίο ως διεργασία θα χρησιμοποιείται η απεικόνηση μνήμης. Συγκεκριμένα, ξεκινάει με την κλίση συστήματος Open για να ανοίξει το αρχείο TMP631. Καλείται λοιπόν η συνάρτηση Open. Πρώτη παράμετρος είναι το αρχείο που επιθυμούμε να ανοίξουμε και δεύτερη παράμετρος εγγραφής ανάγνωσης είναι το O_RDWR. Η τιμή που επιστρέφει η συνάρτηση αποθηκεύεται στη μεταβλητή file. Εάν η τιμή που επιστρέφεται είναι μείον 1, τότε εμφανίζεται μήνυμα λάθος. Σε διαφορετική περίπτωση, αν λοιπόν η κλίση της Open έχει γίνει με επιτυχία, τότε καλείται η κλίση του συστήματος nmap. Επιστρέφει ένα δείκτη σε πίνακα void μεταβλητής. Εμείς εδώ χρησιμοποιούμε χαρακτήρες σε αυτό το αρχείο, οπότε θέλουμε ο δείκτης να είναι ένας δείκτης χαρακτήρων. Τοποθετούμε λοιπόν την δήλωση ότι πρόκειται για έναν δείκτη χαρακτήρων και καλούμε την nmap. Οι παράμετροι που θα έχει η nmap είναι null, 30, prot, κάτω παύλα read, prot, κάτω παύλα write και η επόμενη θα είναι map shared, file και 0. Εάν η τιμή που επιστράφηκε ως δείκτης είναι ίσο με το map failed, τότε εμφανίζεται μήνυμα λάθος. Στη συνέχεια δημιουργείται ένας βρόχος επανάληψης for από j ίσο με 1 έως j μικρότερο του 30, δηλαδή έως το μέγεθος του αρχείου. Εκτυπώνεται ο δείκτης j, επίσης εκτυπώνεται η τρέχουσα τιμή του map file και γράφεται η τιμή mod map file j συν 1,94 συν 32 στη θέση map file j. Αυτή η έκφραση μας επιστρέφει μία τιμή, η οποία τιμή θα ανήκει μεταξύ στο 32 και το 128. Θα είναι δηλαδή μία τιμή ενός εκτυπώσιμου ASCII χαρακτήρα. Μετά το τέλος της for, καλούμε το munmap με πρώτη παράμετρο το mfile και δεύτερη παράμετρο το 30. Αποθηκεύουμε τη τιμή που επιστρέφεται στο j και ελέγχεται εάν η τιμή που επιστρέφει και είναι ίση με μείον 1 και εκτυπώνεται μήνυμα λάθος. Έπειτα καλείται η συνάρτηση close για να κλείσει το αρχείο μας. Επίσης γίνεται έλεγχος για το εάν πράγματι υλοποιήθηκε σωστά η συνάρτηση ή όχι. Αν όχι, τότε εκτυπώνεται κατάλληλο μήνυμα. Τρέχοντας το πρόγραμμά μας, θα δούμε ότι λειτουργεί σωστά. Συνεχίζουμε με την επίλυση της τέταρτης εργασίας, του τέταρτου προγράμματος του εργαστηριακού αυτού φυλλαδίου, όπου θα υλοποιηθούν τα προγράμματα σε 4 server και σε 4 client, τα οποία ως διεργασία επικοινωνούν με ένα κοινό αρχείο που θα έχει στοιχεία int. Συγκεκριμένα και τα δύο αρχεία θα συνοδεύονται με read-write σε ένα αρχείο δικής μας επιλογής, μεγέθους 4x500. Κάθε ακέραιος έχει 4 bytes και θέλουμε 500 θέσεις. Ξεκινάμε με το αρχείο του client. Καλείται και πάλι η Open με τις παραμέτρους το αρχείο και το ORDWR όπου αποθηκεύεται στο file και ελέγχεται εάν έχει γίνει έγκυρη κλίση της συνάρτησης ή όχι. Εάν δεν έχει γίνει έγκυρη κλίση της συνάρτησης, τότε εμφανίζεται μήνυμα λάθος. Αντίστοιχα καλείται και η mmap
Γίνεται έλεγχος για το αν η συνάρτηση κλήθηκε με επιτυχία ή όχι. Σε περίπτωση αποτυχίας εμφανίζεται μήνυμα λάθους. Τώρα, από εκεί και πέρα, αφού γίνει έλεγχος έγκυρης τιμής, η διεργασία διαβάζει τη συγκεκριμένη τιμή στη διεύθυνση που έχει δοθεί. Εμφανίζεται η τιμή και ζητάει από τον χρήστη να πληκτρολογήσει νέα τιμή. Αφού ο χρήστης πληκτρολογήσει μια νέα τιμή, τοποθετείται και αυτή στη διεύθυνση. Ταυτόχρονα, ο αριθμός της διεύθυνσης αυτής τοποθετείται στη θέση 0. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι τη στιγμή όπου θα διαβάσει την τιμή 555, οπότε γράφει στη θέση 0 και σταματάει. Όσον αφορά τώρα το πρόγραμμα του σερβερ, ξεκινάει κατά τον ίδιο τρόπο με την κλίση της Open και της Nmap και τον έλεγχο της τιμής που επιστρέφει προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχει λάθος ή όχι. Σε περίπτωση λάθους εμφανίζεται το κατάλληλο μήνυμα. Στη συνέχεια, διαβάζει κάθε ένα δευτερόλεπτο το πρόγραμμά μας στην τιμή του αρχείου στη θέση 0. Στο map file 0 λοιπόν. Μόλις διαβάσει μια τιμή διαφορετική από 0, τότε θα πηγαίνει στην αντίστοιχη θέση map file, θα διαβάζει την τιμή που υπάρχει και θα την εκτυπώνει. Θα την αυξάνει κατά 5 και θα τη γράφει πάλι. Στη συνέχεια, μηδενίζει την τιμή στη θέση 0. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι τη στιγμή να διαβάσει το πρόγραμμά μας στην τιμή 555. Οπότε και θα σταματήσει. Για να σταματήσει το πρόγραμμα, θα πρέπει να γίνει κλίση της MoonMap με τις παραμέτρους mFile και 2000 και η κλίση της Close με την παράμετρο File. Κατά τον ίδιο τρόπο με τις πρώτες συναρτήσεις, γίνεται έλεγχος της επιστρεφόμενης τιμής κάθε συνάρτησης. Σε περίπτωση αποτυχίας, εμφανίζεται μήνυμα λάθους. Για να τρέξουμε τα προγράμματα που μόλις δημιουργήσαμε, θα τρέξουμε πρώτα την εντολή dd if iso με slash dev και ούτω καθεξής που είδαμε προηγουμένως. Τρέχουμε λοιπόν τον client και τρέχουμε και τον server. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η επίλυση του 10ου εργαστηριακού φυλαδίου. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε.